σε όλους τους φίλους. Σήμερα έδωσα βάρκα. Τι να πω τώρα. Να πω ότι είμαι χαρούμενος, να πω ότι είμαι... Έφτασε η στιγμή να την αποχαιρετήσω. Και πάμε για νέες συγκινήσεις με την άλλη βάρκα, πλέον. Σε βλέπουμε. Με την άλλη βάρκα ελπίζω να βγάλω τα ίδια και ακόμα περισσότερα ψάρια. Βέβαια τώρα αφήνω τη βαρκούλα, έχω κάνει πολλά ψαρέματα, βγάλαμε και μπόλικα ψάρια. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, αλλά καινούργια βάρκα δεν είναι και η άλλη. Τη βρήκα σε καλή τιμή και είπα να την πάρω, γιατί έχει και καμπίνα, μπορώ να βάζω τα πράγματά μου μέσα, είναι πιο βολική στα ψαρέματα που κάνω. Το ταξίδι ήταν μακρύ, αλλά έφτασε στο τέλος του. Και οι αλλαγές στη ζωή καλές είναι. Θα μιλήσουμε για τους λόγους τους οποίους με έκαναν να πουλήσω τη βάρκα. Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος που με έκανε να θέλω να την πουλήσω ήταν ότι δεν είχα ταχύτητα. Η βάρκα, η κατασκευή της βάρκας αυτής είναι τέτοια ώστε έχει καρίνα από κάτω, μπορεί να μπει και σολέμβια και πίσω στην πρίμη έχει προπελοθάλαμο. Οπότε τι γίνεται, είναι αδύνατον, ακόμα και με 40 μηχανή που δεν μπαίνει, δεν θα έπιανα τα μίλια που θέλω. Ο πρώτος λόγος ήταν αυτός. Ο πρώτος και βασικότερος λόγος ήταν η ταχύτητα. Ο δεύτερος λόγος που με έκανε να θέλω να πουλήσω τη βάρκα ήταν ότι όταν είχε λίγο θάλασσα έξω και έβγαινα εγώ να πάω στους παλαμίδες, έτρωγα πολύ σπρέι, γιατί αυτή η βάρκα δεν είναι για να τρέχεις, είναι καθαρά ψαράδικη. Ο τρίτος λόγος που μου έκανε να θέλω να δώσω τη βάρκα ήταν ότι εάν είχε 3-4 μπουφόρ έξω, με δυσκόλευε πολύ σε ό,τι ψάρεμα και αν έκανα. Και ο τέταρτος λόγος που μου έκανε να θέλω να δώσω τη βάρκα ήταν ότι εάν ήθελα να κάνω ένα ολοήμερο ψάρεμα και να δοκιμάσω 2-3 τεχνικές, έπρεπε να παλάω πολλά πράγματα μαζί μου. Και αυτό ήταν πολύ χρονοβόρο και κουραστικό ταυτόχρονα. Στην καινούργια βάρκα που βρήκα υπάρχει καμπίνα, οπότε μέσα εκεί μπορώ να αφήσω κάποια πράγματα να τα έχω μόνιμα μες στη βάρκα, οπότε αυτόματα γλιτώνω πολύ χρόνο. Αυτοί λοιπόν ήταν οι 4 λόγοι που με έκαναν να θέλω να πουλήσω τη βάρκα. Βρήκα και την πούλησα τη βάρκα, οπότε
με αυτά τα λεφτά αγόρασα καινούρια βάρκα, την οποία θα δούμε σε επόμενα βίντεο. Παιδιά, φύλακας. Ωραία εμπειρία, παιδιά. Ωραία μάχη. Μπορεί να είναι και 10 κιλά αυτό το ψάρι. Κάνε ντρόπι. Πλάκα κάνε. Είναι η πρώτη φορά παίρνω εδώ, μαλακά. Μαλακά. Ισχυρά την κάμερα, όχι έτσι αλλιώς ρε. Έτσι, έτσι. Τόση ώρα στραβά την κρατάμε ρε μαλάκα. Να ξατώνει μου. Πάμε, συνεχίζουμε. Αλλά η χθεσινή ήταν πιο μεγάλη αλήθεια. Πάτα το κόκκινο. Τι το κόκκινο. Παιδιά, κρίμα. Αλλά δεν μπορώ, δεν προλάβαμε να το γράψουμε.
Κάντε like, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε σίγουρα subscribe αν δεν έχετε κάνει. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Και παιδιά, τα καλύτερα έρχονται.